Ο κύριος Χαράλαπος Γόγος είναι στον αέρα του Λίμπερο 107,4. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Τι κάνετε, ταξιδεύετε, έτσι? Καλά, κύριε Ζαγόρα. Ναι, είμαι στον δρόμο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας φιλοξενώ, που σας φιλοξενούμε εδώ στο Λίμπερο 107,4. Σας παρακολουθούμε. Καλά. Και θα πω στον αέρα αυτό που σας είπα και στην πρώτη μας επαφή, ότι είστε από τους ανθρώπους που τους ακούμε, τους ειδικούς, τους επιστήμονες, τους ακούμε και καταλαβαίνουμε τι λέτε. Δεν μιλάτε δηλαδή με όρους περίεργους που να σκεφτόμαστε, να μιλάτε ένα λεπτό και να σκεφτόμαστε εμείς πέντε λεπτά τι είπε. Γιατί ο συνήθως έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και όλο αυτό το διάστημα μας έχετε βοηθήσει πάρα πολύ να καταλάβουμε, να προσέξουμε και να προβληματιστούμε ταυτόχρονα για όλο αυτό που γίνεται, αυτό το κακό που μας έχει βρει. Θα κύριε Ζαγόρα, έτσι πρέπει να μιλάμε στον κόσμο, να καταλαβαίνει τι λέμε και κυρίως να πατάμε μηνύματα τα οποία να είναι χρήσιμα και να βοηθάνε όχι μόνο το υγειονομικό κομμάτι, αλλά γενικότερα το κομμάτι της διαχείρισης πανδημίας της χώρας μας. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι έχει πολλές πλευρές και πολλές όψεις. Και επειδή, κύριε Γόγο, είμαι και άνθρωπος των media εδώ και 25 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, εγώ προσωπικά θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί η παρουσία σας, η δημόσια παρουσία, οι δημόσιες τοποθετήσεις σας βοηθάνε πάρα πολύ κόσμο, είτε ραδιοφωνικά είτε τηλεοπτικά. Δηλαδή, ο τρόπος που μιλάτε, που βγαίνετε και μας ενημερώνετε μέσω κυρίως στα δελτία ειδήσεων κτλ., εκεί που ο κόσμος περιμένει να ακούσει κάποια πράγματα από εσάς, τους ειδικούς. Εμένα προσωπικά, μιλώντας για τον εαυτό μου, αλλά και πολλοί κόσμο, μας έχετε βοηθήσει πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό το πράγμα. Θέλω λοιπόν, επειδή σας είπα εκ των προτέρων ότι θα μιλήσετε σε ένα αθλητικό ραδιόφωνο, καταρχάς, πριν πάμε στο κομμάτι που αφορά 100% εμάς, δηλαδή για την παρουσία του κόσμου στα γήπεδα, πριν από αυτό, επειδή είστε και στην Επιτροπή όλο αυτό το διάστημα, θέλω να μας πείτε έτσι γενικά. Πού βρισκόμαστε, πότε θα απαλλαχθούμε από αυτό το κακό που μας έχει βρει ή πότε θα μειωθούν κάποια πράγματα που μαζευόμαστε καθημερινά και φοβόμαστε να κάνουμε? Ναι, κύριε Ζαγόρα, σιγά σιγά τα πράγματα βελτιώνονται. Το καλό είναι ότι βελτιώνονται. Το κακό είναι ότι βελτιώνονται σιγά σιγά, όπως είπα στην αρχή. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε μια επικράτηση αυτή τη στιγμή που είναι θετικό ενός τελέχους της παραλλαγής, αυτής της λεγόμενης παραλλαγής όμικρον, η οποία χαρακτηρίζεται από μια ιδιότερη νόσο, ιδιαίτερα για αυτούς που έχουν εμβολιαστεί, που δόξα τω Θεώ είναι πολύ πια στη χώρα μας, είναι ένα ποσοστό περίπου το 80% του ενήλικα πληθυσμού, ναι. Που είναι πολύ σημαντικό ποσοστό και σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν η νόσης από την όμικρον είναι πολύ ήπια. Και έτσι έχουμε αυτό που λέμε με απλά λόγια, αποσύζευξη της επιδημιολογικής κατάστασης, δηλαδή του αριθμού των κρουσμάτων, από τους λεγόμενους δύσκολους ή σκληρούς δείκτες, δηλαδή της νοσηλείας, τα νοσοκομεία, την κατάληψη κλινών, που ξέρετε στη Θεσσαλονίκη πόσο σημαντικό πρόβλημα αποτέλεσε, ιδιαίτερα στο δεύτερο κύμα mm-hmm. και μετά. Mm-hmm. Και έτσι μπορούμε πια, παρότι έχουμε κρούσματα, γιατί ο κόσμος μπορεί να καταλάβει ότι να σκεφτεί ότι υπάρχει ένα παράδοξο, ότι δεν έχουμε μεγάλη ελάττωση των κρουσμάτων. Έχουμε γύρω στις 17-18.000 σε κυλιόμενο μεσόωρο τελευταία. Καθημερινά. Είναι λιγότερα, αλλά δεν πέσανε τόσο πολύ. Είναι όμως αυτή η αποσύζευξη που σας λέω, που βελτιώνει τους δείκτες τους δύσκολους και μας δίνει τη δυνατότητα, με το δεδομένο μεγάλο αριθμό εμβολιασμένων, να ανοίγουμε σιγά σιγά την κοινωνία. Πράγμα το οποίο είναι και αναγκαίο, ξέρετε. Δηλαδή, αν στεκόμαστε μόνο στα υγειονομικά μέτρα, εντάξει, όλα καλά, προσπαθούμε να τα κρατήσουμε εκεί που πρέπει, αλλά έλα που η κοινωνία έχει κουραστεί. Mm. Έχει κουραστεί για τις δραστηριότητες της καθημερινής που πιάνει ζωτική σημασία. Και επειδή μιλάμε σε ακροατήριο φιλάθλων, και η φύλαθλη ιδιότητα είναι ένα σημαντικό θέμα και η ανάγκη να πάει ο φύλαθλος στο γήπεδο είναι και αυτό σημαντικό. Ναι. Πέραν των προπονήσεων και όλων των άλλων. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε μια δυνατότητα να πάρουμε μερικές ανάσες, να ανοίξουμε μερικές δραστηριότητες, αλλά επαναλαμβάνω ότι τουλάχιστον στη χώρα μας το μοντέλο που υιοθετείται είναι προσεκτικό άνοιγμα, σιγανό, προσεκτικό, ήπιο, ούτως ώστε να βλέπουμε και την αποτύπωση της άρσης αυτής στο επιδημιολογικό κομμάτι και στα νοσοκομεία μας φυσικά. Το παρακολουθείτε? Πιστεύω δηλαδή ότι σιγά σιγά θα πάμε καλύτερα. Mm-hmm. Πιστεύω ότι και τώρα που θα αρχίσει να ανοίξει ο καιρός την άνοιξη, μέχρι το καλοκαίρι τα πράγματα θα βελτιωθούν.
θα μπορέσουμε φυσικά να δώσουμε κι άλλες, να υπάρξουν κι άλλες από την πολιτεία παραχωρήσεις, ούτως ώστε να απαλλαγούμε από τον εφιάλτη το βαθμό που αναλογεί βέβαια με τα κρούσματα που θα έχουμε. Και τα μάτια μας θα είναι ανοιχτά από το Σεπτέμβριο και μετά, μήπως έχουμε καινούργια κύματα ή μήπως έχουμε κάποια παραλλαγή. Προς το παρόν φαίνεται να πηγαίνουμε σιγά σιγά, αλλά καλύτερα. Να πάμε στο δικό μας κομμάτι, αυτό που μας αφορά, αυτό που περιμένει ο κόσμος να ακούσει. Βλέπω, κύριε Γόγο, στα γήπεδα του εξωτερικού τα μάτς που βλέπουμε για το Champions League, για το Europa, για το Conference, όπως έπαιξε χθες το Radio PAOK. Γήπεδα γεμάτα με κόσμο. Εδώ γιατί είμαστε ακόμα μαζεμένοι? Δηλαδή, μέχρι πριν από λίγες μέρες ίσχυε το 10%. Γιατί ίσχυε το 10%, γιατί είχατε αποφασίσει και προτείνει αυτό το πράγμα και τι άλλαξε στην πορεία ή τι αλλάζει αυτό το διάστημα και αποφασίσατε ή προτείνατε να πάμε στο 50% και μάλιστα σύντομα, τώρα άμεσα από αυτό το Σαββατοκύριακο? Ναι, ναι, είναι αυτό που είπαμε λίγο πριν. Είμαστε λίγο πιο συντηρητικοί από την, όχι όλες, από πολλές χώρες της Ευρώπης στο θέμα αυτό, κυρίως επειδή, όπως βλέπετε και στα δημοσιεύματα αλλά και στην ενημέρωση που υπάρχει, κυρίως γιατί υπήρχε μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας και μεγάλη αύξηση των, μεγάλη παρουσία πολλών νοσηλευόμενων στα νοσοκομεία μας και ιδιαίτερα σε δύσκολες στις μονάδες θετικής θεραπείας, διασωληνωμένους κλπ. Αυτό έχει αρχίσει πια σιγά σιγά να βελτιώνεται. Να σκεφτείτε ότι από 500, από 500 τόσες εισαγωγές που είχαμε πριν από περίπου 20 με 30 μέρες, τώρα έχουμε 100 λιγότερους, έχουμε γύρω στους 400 και η καμπύλη φαίνεται να κατεβαίνει προς τα κάτω. Η κάλυψη των μέσα έχει βελτιωθεί, έχουμε λιγότερες ανάγκες σε διασωληνώσεις, βλέπετε ότι και οι διασωληνωμένοι έχουν ελαττωθεί. Δυστυχώς παραμένουν ακόμα σημαντικούς, παραμένει σημαντικός αριθμός θανάτων, κυρίως επειδή οι μονάδες είναι γεμάτες από ανήμπορους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, ανεμβολίας τους, με υποκείμενα νοσήματα ακόμα. Ελπίζουμε και αυτός ο δείκτης που είναι πολύ σημαντικός να αρχίσει να ελαττώνεται. Αυτό όμως που θέλουμε είναι να υπάρχει δυνατότητα νοσηλεία στα νοσοκομεία μας. Αυτό λοιπόν, επειδή βελτιώνεται, μας έδωσε τη δυνατότητα και με δεδομένα βέβαια τα μέτρα που παίρνονται στα γήπεδα, που πραγματικά κάνω έκκληση να τηρηθούν, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να αυξήσουμε και περισσότερο, να αυξήσει η πολιτεία, να συνηγορήσουμε και εμείς την αύξηση περαιτέρω της πληρότητας στα γήπεδα, ώστε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που θέλουν και οι φύλαθλοι, που θέλουν και οι ομάδες, που θέλουμε όλοι. Αυτό λοιπόν θα γίνει υπό την προϋπόθεση ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν, βελτιώνονται, θα συνεχίσουν να βελτιώνονται και κυρίως θα τηρηθούν όλα τα μέτρα που χρειάζονται για να μπορέσει κανείς να παρακολουθεί έναν αγώνα με την καλύτερη δυνατή υγειονομική ασφάλεια. Γιατί πήγατε στο 50%, δηλαδή, μάλλον όχι, το αλλάζω λίγο. Πώς πήγε η κουβέντα, η συζήτηση στην Επιτροπή για το άνοιγμα των γηπέδων? Και λέω ότι παρά τις αυστηρές συστάσεις που γίνονταν όλο αυτό το διάστημα, ίσως λίγο ο κόσμος που πήγαινε στο γήπεδο δεν τηρούσε αυτά τα μέτρα και τα μέτρα προστασίας κτλ. Ο κόσμος, δηλαδή, είναι λίγο δύσκολο να του πεις να καθίσει να παρακολουθήσει ένα παιχνίδι 90 λεπτά με τη μάσκα. Επαναλαμβάνω, παρά τις αυστηρές συστάσεις δεν γίνονταν αυτό. Βλέπουμε όμως ταυτόχρονα και γεμάτα γήπεδα, όπως σας είπα και πριν από λίγο. Σας πήρε χρόνο για να, αρκετό εννοώ, από το Συμβούλιο για να αποφασίσετε αυτό το 50% για τα γήπεδα και να προτείνετε βασικά, όχι να αποφασίσετε, να προτείνετε? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι στην Επιτροπή έχουμε διάφορες παραμέτρους τις οποίες τις έχουμε στο τραπέζι για ανοίγματα, τέλος πάντων, για άρση μέτρων σταδιακή, βδομάδα τη βδομάδα. Ανάμεσα σε αυτά ήταν βέβαια, όπως γνωρίζετε, και η όρθη στη διασκέδαση. Ήταν δηλαδή στο τραπέζι και αυτό και περιμένουμε να δούμε την επιδημιολογική κατάσταση για να μπορέσουμε να το προχωρήσουμε. Δεύτερο που υπήρχε ήταν οι σχολικές εκδρομές, για παράδειγμα, που περιμέναμε επίσης βελτίωση. Το τρίτο ήταν η πληρότητα στα γήπεδα. Η πληρότητα στα γήπεδα λοιπόν ήταν και αυτή στο τραπέζι, γιατί και αυτή θεωρείται από την Επιτροπή πολύ σημαντικό θέμα. Ήταν και για το Υπουργείο Αθλητισμού σημαντικό θέμα. Ναι. Αυτά τα θέματα, ξέρετε, έρχονται και από τα Υπουργεία προς την Επιτροπή για γνωμοδότηση. Δεν είναι πρωτοβουλίες μόνο της Επιτροπής, είναι στην άκρη του μυαλού μας, αλλά έρχονται και επίσημα από τα Υπουργεία αιτήματα για όλες αυτές τις διαδικασίες. Ήταν λοιπόν στο μυαλό μας και αυτό. Το είχαμε στο τραπέζι, βελτιώθηκαν τα μέτρα. Εάν βελτιώθηκαν οι παράμετροι επιδημιολογικές και αυτό που είπα πριν, οι λεγόμενοι κύριοι δείκτες, αν αυτά συνεχίζουν να βελτιώνονται, σημειώνω ότι θα βοηθήσει και η βελτίωση του καιρού και ο ερχομός της άνοιξης, θα μπορέσουμε να δώσουμε μια μεγαλύτερη άνεση στην
πλήρωσε στο να γεμίσει ένα γήπεδο και να παρακολουθήσουν τον αγώνα περισσότερη τι δάση. Νομίζω ότι τα βήματα γίνονται προσεκτικά, ότι είναι ασφαλή. Υγειονομικά καλύπτονται πολύ, με μεγάλη ασφάλεια από τη χώρα μας, σε σχέση και με τις υπόλοιπες χώρες. Και πλέον, με όλη την ευκαιρία που δίνεται από την επιδημιολογική αλάφρυνση, τέλος πάντων, μπορούμε να έχουμε και περισσότερες ευκαιρίες και πάνω στην κανονικότητα. Και ανάμεσα σε αυτές είναι και το γήπεδο. Επαναλαμβάνω ότι επειδή είναι μια, ξέρετε, ιδιαίτερη έκθεση στο γήπεδο, γιατί υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχουν φωνές, το ξέρετε αυτό. Uh-huh. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι είναι πολύ μεγάλη σημασία η τήρηση των μέτρων στο μέγιστο δυνατό, ούτως ώστε να μην έχουμε διασπορές από τέτοια γεγονότα. Η παρουσία εμβολιασμένου κόσμου βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τη μετάδοση σε σημαντικό βαθμό. Αυτό είναι το δεδομένο, γιατί η παρουσία του κόσμου στις κερκίδες είναι μόνο εμβολιασμένοι. Είναι ο εμβολιασμός. Mm-hmm. Επομένως αυτό είναι μια ασφαλιστική δικλίδα, γι' αυτό σας το ανέφερα, γι' αυτό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, αντιλαμβάνεστε. Και φυσικά, επειδή υπάρχει και ένας βαθμός νόσησης και στους εμβολιασμένους, καλό είναι να τηρούνται και τα υπόλοιπα μέτρα το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Η ομάδα του ΠΑΟ, κύριε, εγώ χθες το βράδυ έπεσε στη Δανία, σε μια χώρα, ευρωπαϊκό παιχνίδι δηλαδή, σε μια χώρα που έχει πολλά κρούσματα καθημερινά, αλλά η πληρότητα του γηπέδου ήταν στο 100%. Εκεί έχουν τελειώσει όλα. Πέρασε από κάποια έτσι, κύματα όλη αυτή η κατάσταση στην Δανία, αλλά χθες δεν υπήρχε περιορισμός κανένας. Γι' αυτό λέω πόσο κοντά, πόσο γρήγορα θα φτάσουμε στο 100% και εδώ. Για το θέμα των κυβέρνων. Κοντά είμαστε. Είμαστε κοντά. Απλά η μεγαλύτερη καθυστέρηση στην πλήρη απελευθέρωση, ας πούμε, οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ακόμα αντιμετωπίζουμε ένα καινούριο πανδημικό κύμα πάνω στο υπάρχον. Θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στο σύστημα, το σύστημα υγείας δηλαδή. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο περιμένουμε ένα σημαντικό ποσοστό κενών κλινών να είναι στα νοσοκομεία, ούτως ώστε λάβετε υπόψη σας ότι έχουμε και θέμα με τα υπόλοιπα νοσήματα και δεν μπορούμε να εξυπηρετούμε μόνοι με το COVID. Επομένως θέλουμε να βελτιωθεί η κατάσταση στο σύστημα υγείας σύντομα, αν γίνεται και άμεσα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε πλήρως, να λειτουργήσει το σύστημα υγείας και για τα non-COVID νοσήματα. Και γι' αυτό βλέπετε ότι πάμε λίγο σκαλοπάτι, λίγο πιο προσεκτικά σε σχέση με τη Δανία που περιγράφετε. Όπου υπάρχουν πολλά κρούσματα στη Δανία, είναι αλήθεια, αλλά το σύστημα υγείας δεν πιέζεται στον βαθμό που πιέζεται το δικό μας, για πολλούς λόγους που αφορούν και το σύστημα υγείας αυτό καθεαυτό, αλλά τον αριθμό των εμβολιασμένων κλπ. Κλπ. Αυτή τη στιγμή είμαστε κοντά, βελτιώνονται τα πράγματα. Ελπίζω, εύχομαι και πιστεύω ότι όλες αυτές οι εορταστικές εκδηλώσεις που θα έχουμε αυτή την εποχή, που και αυτές έχουν σε ένα βαθμό απελευθερωθεί με το άνοιγμα των ορθίων στα μαγαζιά διασκέδασης, να μην επηρεάσουν, να είμαστε προσεκτικοί παντού. Νομίζω πλέον ότι και η ατομική μας προσέγγιση στο θέμα αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ο καθένας χωριστά λοιπόν, ας κρατήσει το μέγιστο βαθμό τα μέτρα που μπορεί να κρατήσει, γιατί θα συνεισφέρει με ένα τουβλάκι, ας πούμε, στο να φτιάξουμε αυτό το τείχος που θα εμποδίζουμε τον ιό να μπαίνει μέσα στο σπίτι μας. Έτσι ακριβώς. Και ενώ την Ελλάδα. Έτσι κι αλλιώς, εσείς οι επιστήμονες που βρίσκεστε στην επιτροπή που αποφασίζει κάθε εβδομάδα για τα μέτρα κτλ., είστε και φύλαθλοι οι περισσότεροι, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Οι περισσότεροι είναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι ο αθλητισμός και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, και ένα λαϊκό άθλημα με μεγάλη απήχηση στον κόσμο κλπ., και βοηθάει νομίζω σε μεγάλο βαθμό στο ευζήν πολλούς ανθρώπους, είναι γνωστό σε όλους μας πόσο σημαντικό είναι και όλοι βλέπουμε πολύ θετικά οποιοδήποτε ανοίγμα, και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο φυσικά, και στο μπάσκετ και στα υπόλοιπα αθλήματα. Το μπάσκετ είναι και κλειστός ο χώρος. Ναι, ευτυχώς τα γήπεδα μπάσκετ είναι μεγάλα. Δηλαδή δεν είναι ένας κλειστός χώρος ενός δωματίου. Το ταβάνι είναι ψηλά, υπάρχουν αποστάσεις μεγάλες, δηλαδή βοηθάει και η κατασκευή των γηπέδων αυτών στην ελαττωμένη πιθανότητα διασποράς μέσα αεροσταγονιδίων, ας πούμε. Mm. Και φυσικά ξαναλέω το θέμα των εμβολιασμών, που είναι πολύ σημαντικό για την όλη αυτή η διαδικασία. Και να το εκτιμήσουμε αυτό, γιατί σε μεγάλο ποσοστό αυτό μας έφερε κοντά στην κανονικότητα. Πριν σας κάνω την τελευταία ερώτηση, θέλω με δύο λέξεις να μου περιγράψετε, να αναφέρετε μάλλον στον αέρα αυτό που μου είπατε εκτός. Όταν σας ρώτησα αν είστε φύλαθλος και τα λοιπά, μου είπατε είμαι απαλά φύλαθλος. Δεν έχω ξανακούσει αυτή την απάντηση. Τι σημαίνει το απαλά, για πείτε το λίγο στον αέρα, στον κόσμο. Κοιτάξτε, μου αρέσει πάρα πολύ να παρακολουθώ πολλά αθλήματα, κύριε
Ζαγόρα και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ και το τένις και παίζω και λίγο τένις. Mm-hmm. Δεν έχω πολύ χρόνο να πηγαίνω στο γήπεδο. Αυτό είναι αλήθεια. Παλιότερα πήγαινα πιο συχνά. Mm-hmm. Η Πάτρα, η πόλη μου, έχει μια πολύ καλή ομάδα με πάρα πολλούς φιλάθλους. Ελπίζω, είμαι στο πλευρό της Πανχαϊκής, ελπίζω σιγά σιγά να μπορέσουμε και εμείς να ανέβουμε κατηγορίες και να μπορούμε να ακόμα σε Θεσσαλονίκη με την Παναχαϊκή να παίζουμε και να τα λέμε και από κοντά. Παναχαϊκή, ναι. Με το Χαρδαλιά και το Δαβουρλί. Τη θυμάμαι τα παλιά. Ναι, θα θυμάστε πολύ. Βέβαια, είμαι παλιός. Τρίλι, κύριε Ζαγόρα. Τρίλι του ποδοσφαίρου. Έχουμε φάει και μια πεντάρα. Έχουμε φάει και μια πεντάρα εδώ στην Τούπα. Το θυμάστε, ε. Ναι. Ακόμα το συζητάμε εκείνο το παιχνίδι. Λοιπόν, κύριε Γόγου, τελευταία ερώτηση. Να σας αφήσω να συνεχίσετε. Ναι. Από την εμπειρία σας σαν γιατρός, που ένας, βέβαια πρέπει να σας πω εδώ, ένας κοινός μας φίλος θα ήθελε πάρα πολύ να πω και τα χρόνια, αλλά δεν θα το κάνω. Υπήρξαν περιστατικά ή συνθήκες κατά τη διάρκεια της πανδημίας που τα εισπράξατε ως ιδιαίτερα και πρωτοφανή? Συνθήκες που δεν είχατε ξαναβιώσει δηλαδή, το εννοώ. Πάρα πολλά, κύριε Ζαγόρα. Αυτή είναι μια πρωτοφανής κατάσταση, ακόμα και για εμάς τους ελλημοξιολόγους, δηλαδή. Όπως γνωρίζετε, τα τελευταία 100 χρόνια δεν έχουμε γνωρίσει πανδημίες. Εκπαιδευόμαστε στις πανδημίες, εκπαιδευόμαστε σε επιδημιολογικά δεδομένα μιας μεγάλης πανδημικής έκθεσης ενός νοσήματος, π.χ. γρήπη για παράδειγμα. Mm-hmm. Αλλά δεν τα είχαμε ζήσει από κοντά και ήταν για μας μια τρομακτική εμπειρία. Πραγματικά, εκτός από το κόστος που είχε και στο υγειονομικό κομμάτι, τις ανθρώπινες ζωές και την κοινωνική ζωή, την οικονομική ζωή, ήταν και η καθημερινή της διαχείριση. Να σας πω για παράδειγμα. Το σοκ που υποστήκαμε στην Πάτρα, εσείς στη Θεσσαλονίκη είχατε το σοκ, ας πούμε, του πρώτου ασθενούς, έτσι. Ναι. Ο φίλος μου, ο κύριος Μεταλίδης, ο Σίμος, που είναι θεσσαλονικιός και είναι και πολύ καλός μου φίλος, αντιμετώπισε το πρώτο, είναι λοιμοξιολόγος, καθηγητής, αντιμετώπισε το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα. Αλλά εμείς στην Πάτρα αντιμετωπίσαμε αυτή τη σωρία κρουσμάτων που προέκυψε από τους προσκυνητές, αν θυμάστε, και ξαφνικά ένα νοσοκομείο έγινε σχεδόν COVID το νοσοκομείο από το τίποτα. Και η φάση αυτή ήταν δύσκολη γιατί δεν είχαμε και τα εμβόλια. Καταλαβαίνετε, υπήρχε θέματα μετάδοσης, υπήρχαν θέματα διασποράς, θέματα με την αντιμετώπιση των ασθενών, χωρίς να έχουμε και πολύ σαφή εικόνα για τη θεραπευτική προσέγγιση την εποχή εκείνη. Είχαμε απώλειες, ήταν σημαντικές στιγμές αυτές και βέβαια όλα τα επακόλουθα. Εγώ είχα την τύχη, παύλα τυχεία, γιατί εντάξει, αυτές τις περιπτώσεις μάλλον είναι το δυσάρεστο κομμάτι που μένει, να επισκεφτώ και τα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδος εκεί το Δεκέμβριο του 20, Γενάρη του 21 με τη μεγάλη διασπορά που υπήρξε και να συνεργαστώ με πολλούς συναδέλφους στις πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδος και εκεί επίσης ήταν μια δύσκολη και δραματική κατάσταση. Περάσαμε πολύ δύσκολες στιγμές, κυρίως όμως περάσαν δύσκολες στιγμές αυτοί που νόσησαν, αυτοί που έχασαν δουλειές, αυτοί που υπέστησαν οικονομικό και κοινωνικό. Πρόβλημα από όλα αυτά που συνέβη. Το κόστος λοιπόν ήταν σημαντικό. Ελπίζω σιγά σιγά να το ξεπεράσουμε και ελπίζω επίσης, κύριε Ζαγόρα, να μας μείνουν και μερικά θετικά πράγματα από όλα αυτά, για την αλληλεγγύη απέναντι στους συνανθρώπους μας, την ευθύνη που έχουμε όλοι, την ευθύνη που έχει το κράτος, το σύστημα υγείας να παρουσιάζει βελτίωση που χρειάζεται για να πάμε καλά από εδώ και πέρα. Γιατί δεν ξέρετε ποτέ, οι πανδημίες είναι πλέον έτοιμες να ξανάρθουν. Έτσι είναι δυστυχώς. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο καθηγητής παθολογίας και λοιμοξιολογίας, μέλος της Επιτροπής των Ειδικών, ο κύριος Καράλαπος Γόγος, μίλησε στο Λίμπερο. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιραστήκατε τις σκέψεις σας. Ευχαριστώ, κύριε Ζαγόρα, και εγώ ευχαριστώ. Και κλείνοντας και μια έκκληση που φαντάζομαι και είναι και προσωπική σας έκκληση και νομίζω είναι στοίχημα και των ομάδων και των φιλάθλων και του κοινού και της κοινωνίας μας να έχουμε ήρεμους αγώνες, να πηγαίνουμε και να ευχαριστιόμαστε στα γήπεδα. Να ζούμε ωραίες στιγμές με τις ομάδες μας και να κλείσω έχοντας και καλή επιτυχία στις ομάδες της Ελλάδας και στο μπάδι τώρα που έχει. Και η Παναχαϊκή να ανεβεί, να ανεβεί. Και η Παναχαϊκή να φτάσει. Αν και ο κοινός μας φίλος, κύριε Γόγο, δεν τη συμπαθεί πολύ. Παρότι μένει εκεί, είναι κάτοικος μόνιμος εκεί, στην Πάτρα. Πρέπει να τον υιοθετήσουμε σιγά σιγά. Την κυνηγάει την Παναχαϊκή. Δεν νομίζω. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γόγο. Καλημέρα, κύριε Ζαγόγο. Να είστε καλά.